Κανονικά θέλω να σου πω ότι θα έπρεπε αυτό το πιάτο από εκείνη τη μεριά του τραπεζιού να είναι εδώ, αλλά θα μείνει εκεί. Εκεί για αργότερα. Γιατί είμαι επαγγελματίας. Και δεν θα φάω πίτα νεράτη αυτή τη στιγμή για την έναρξη της εκπομπής και γεμίσω μυζήθρες. Εντάξει, αργότερα όμως. Μετά, σε έχω φέρει, όμως, είναι όλες για σας. Θα γίνει πόλεμος. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Τι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου. Τι πλάσμα είναι αυτό. Καλά, σε βλέπω εγώ στην τηλεόραση ότι είσαι εξωστρεφής και όλο αυτό. Αλλά είσαι μια βόμβα χαράς, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει να γελάω. Μου το λένε, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα. Είμαι ο εαυτός μου, περνάω καλά και νιώθω καλά όταν γελάω. Και όταν κάνω και τους άλλους και γελάνε. Σ' αγαπήσανε οι Αθηναίοι, νομίζω, γι' αυτό, Νεκταρία. Νομίζω, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί είμαι ο εαυτός μου, βασικά. Ναι, κουβαλάς κάτι μαζί σου, προχωράς και έχεις και ένα φως λίγο από πάνω και πάτε παρέα. Ένα προβολέα. Το παπ, ακτινοβολής. Και να το τώρα αυτό το χαμόγελο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όταν ο καθένας μας είναι ο εαυτός του και εκπέμπει αυτό που έχει μέσα του, γύρω του το βλέπουν. Εσύ πάντα ήσουν έτσι, παιδί μου, ήσουν ελεύθερη με το μέσα σου να το εκφράσεις. Εντάξει, περάσαμε και στάδια και που δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά νομίζω ότι όταν μεγαλώνουμε αρχίζει και έρχεται και η ωριμότητα και αρχίζουμε και αποδεχόμαστε το μέσα μας και τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας, οπότε... Είναι μεγάλη όλα μετά κουβέντα, πολύ καλύτερα. Μεγάλη κουβέντα αυτό που λες. Και εσύ, νομίζω, χωρίς να ξέρω πολλές λεπτομέρειες από αυτά που ξέρουμε για σένα, για τη ζωή σου, έχεις κάνει τις επιλογές σου. Σωστά. Δηλαδή δεν πήγες όπου σε πήγε η ζωή, είπες κάποια στιγμή, ωραία, εντάξει, οκ, okay, έχω κάποιες σπουδές, έχω κάποιες δεξιότητες, αλλά έχω και κάτι άλλο που το αγαπώ πάρα πολύ. Σωστά, σωστά. Εκεί ήταν εύκολο να πεις ότι τέλος τα λογιστικά και οι φορολογικές δηλώσεις, ας πούμε, δεν θα κάνω καριέρα εγώ σε αυτό, αλλά θα κάνω αυτό που αγαπώ. Δεν ήταν εύκολο. Όπως είπες, εμένα άλλες ήταν οι σπουδές μου. Έχω σπουδάσει λογίστρια και δούλευα μέχρι και πριν λίγο καιρό, ήταν αυτή η δουλειά που έκανα. Η μαγειρική ήταν η αγάπη μου, ήταν η λατρεία μου, ήταν ο έρωτάς μου, ήταν αυτό που με ξεκούραζε, που με χαλάρωνε. Και πρέπει να δεις το πρόσωπό σου όταν μιλάς για τη λογιστική και όταν μιλάς για τη μαγειρική. Τρελαίνομαι να κάθομαι να μαγειρεύω. Δηλαδή, καμιά φορά μου λένε φίλες μου, καλά, δεν βαριέσαι πάλι να μαγειρέψεις. Λέω, τι λες τώρα. Καταρχάς, το φαγητό το θεωρώ απόλαυση. Δεν είναι. Η μεγαλύτερη απόλαυση του ανθρώπου. Οπότε, για μένα είναι μεγάλη χαρά. Και πόσο μάλλον να μαγειρεύω για ανθρώπους που αγαπώ, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για τους φίλους μου. Για μένα είναι πολύ, πολύ ωραίο συνέστημα. Και πώς ήρθε, βρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ, κοίταξε να δεις, τώρα θα το πάω πιο οργανωμένα αυτό το πράγμα. Το αποφάσισες κάποια στιγμή πάνω από ένα τσικάλι. Κοίταξε, ας πω, Ανδριανή, πριν 5 χρόνια, αν κάναμε αυτή την κουβέντα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα εξελισσόταν έτσι τα πράγματα. Ναι. Εγώ ξεκίνησα απλά το site αυτό, ένα site της κριτικής γεύσης, απλά για να μην ξεχαστούν οι παραδοσιακές κριτικές συνταγές. Γιατί από παιδί μαγείρευα, η μια μου γιαγιά είναι κριτικιά και η άλλη είναι καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Οπότε έχεις πλούτο. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε 2 γιαγιάδες πολύ δυναμικές. Μαγείρευα από παιδί και από τα 14 μου ξεκίνησα κάποια στιγμή, επειδή μου δίναν γιαγιάδες μου τα τετράδια, ναι, τους και εγώ τα κρατούσα, έγραφα, άρχισα να μαζεύω παλιές συνταγές. Από τότε το έχεις δηλαδή, ναι, που να ξέρεις τι θησαυρό μάζευες, απίστευτο. Ναι, αλλά μου ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάθομαι να κουβεντιάζω με γιαγιάδες, με παππούδες, να μου λένε ιστορίες, να μου λένε συνταγές. Και κάποια στιγμή έγινε το χόμπι μου. Ναι. Δηλαδή πήγαινα σε ένα χωριό, εγώ θα έκανα παρέα με τις γιαγιάδες. Μα πες μου καμιά συνταγή. Και ξέρεις τώρα πώς είμαστε κι εμείς οι κριτικές και οι γιαγιάδες κυρίως. Μια ολιά από κιονέ, μια ολιά από τούτο ναι. Το μια ολιά είναι, ναι, η μονάδα μέτρησης. Η μονάδα μέτρησης. Οπότε εγώ έγραφα. Μαγείρευα πάντα, έκανα τραπέζια στο σπίτι μου, σε φίλους. Και κάποια στιγμή λοιπόν, πριν 6 χρόνια περίπου, ήταν μια περίοδος της ζωής μου η οποία ήταν λίγο δύσκολη. Συνήθως μετά από τέτοιες δύσκολες. Ναι. Πάμε στο φως. Ναι. Και κάποια στιγμή
με τη βοήθεια βέβαια πολλών ανθρώπων, και αυτό θέλω να το πω. Δηλαδή, πολλών φίλων, πολλών ανθρώπων που ήρθαν στη ζωή μου ξαφνικά. Mm. Γι' αυτό και λέω ότι όταν θες κάτι πολύ και το αγαπάς πολύ, θα βρεθούν οι τρόποι να πραγματοποιηθούν. Θα έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το σύμπαν. Δηλαδή. Εμείς το σύμπαν. Ναι, δηλαδή καμία άλλος θα το πει, άλλος θα πει ότι είναι η εσωτερική μας δύναμη. Άλλος θα πει ότι είναι μια θεϊκή δύναμη. Πάντως γίνεται. Και εγώ το έχω δει, μπορώ να σου πω, άπειρα παραδείγματα. Τι έκανες, παιδί μου, βγήκες και ανακοίνωσες στον κύκλο σου ότι εγώ θα φτιάξω το site και θα μπω πιο ενεργά. Θα σου πω, μου το προτείνανε. Στη δουλειά που ήμουνα, στην εταιρεία που ήμουνα τότε, η υπεύθυνη marketing που είχαμε τότε μου λέει, γιατί δεν κάνεις ένα site δικό σου. Της λέω, πώς, τι. Μου λέει, εγώ πιστεύω πολύ σε σένα και θα σε βοηθήσω εγώ. Ο δρόμος σου είχε ξεκινήσει το 14 σου, ναι. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια και πολλών άλλων φίλων, φωτογράφων, που με βοήθησαν στα κείμενα και αυτά, έγινε αυτό το site. Όπως σου είπα, δεν κοιμήθηκα ποτέ πριν τις 2 η ώρα, γιατί είχα τα παιδιά, τη δουλειά, όλα αυτά, αλλά για μένα ήταν τόσο ευχάριστο που δεν ένιωθα ποτέ κούραση. Και πολύ σύντομα, μία δημοσιογράφος έγραψε ένα άρθρο για μένα, που από εκεί άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσεται, ναι, να με μαθαίνει ο κόσμος, να γίνονται κάποιες επαφές, που δεν περίμενα την εξέλιξη καθόλου. Η Αθήνα, η τηλεόραση. Η Αθήνα, η τηλεόραση, πώς ήρθε. Θα το πω τώρα και συγκινούμαι πάρα πολύ. Δεν υπήρχαν ούτε οι γνωριμίες, ούτε οι επαφές, πραγματικά. Είμαστε με μία φίλη μου στο Ρέθυμνο και μου λέει, έλα να κάνουμε, να στείλουμε ένα απλό email. Δηλαδή, είχαμε βρει το email από το ίντερνετ, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Έλα να στείλουμε ένα email, ποια είσαι και τι κάνεις. Και μάλιστα της λέω, σιγά μωρέ, από όλη την Ελλάδα, εμένα θα δούνε. Και μάλιστα αυτή η κουβέντα μου είπε μια κουβέντα. Η μισή ντροπή λέει δική σου, η μισή ντροπή δική του. Καλά, στο πώς λένε τη φίλη σου. Η Φέη. Μπράβο, Φέη. Όχι η Σκορδά. Όχι η Σκορδά, αλλά η Σκορδά μετά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Και στέλνουμε λοιπόν το email, η Μητάδε, κάνω αυτό. Μέσα σε 15 μέρες με πήρανε από τον Αντένα τηλέφωνο. Μου λένε πότε θες να έρθεις. Να τα. Πήγα, το δεν το πίστευα και μάλιστα είχα και πολλά θέματα, πολλά, να το πω, εσωτερικά κόμπλεξ ή διάφορα. Δηλαδή, ας πούμε, με την προφορά μου, γιατί λίγο σκεφτόμουν ότι πώς θα μιλάω, γιατί μιλάω και έντονα την προφορά μας, τα κριτικά. Καλά, εμείς τώρα μεταξύ μας το καταλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι, αλλά... Και είχα λίγο ανησυχία ότι θα πω κάτι και μην με κοροϊδεύουν και μην ξέρω εγώ. Και μάλιστα, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε με τη Φέη, αυτή με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί της λέω, φοβάμαι, μην πω κάτι και δεν το καταλάβει ο κόσμος. Μου λέει, σε θέλω έτσι ακριβώς όπως είσαι. Εγώ σ' αγαπάω για αυτό που είδα. Έτσι. Μα αυτό είσαι, βρε, στην Νεκταρία. Και η Φέη ήταν από τα άτομα που με ξεμπλοκάρανε τελείως. Μάλιστα, η πρώτη εκπομπή που κάναμε δεν μαγειρέψαμε. Και ήταν εμένα, μην με αφήσει ελεύθερη. Μάλιστα, μου λέει κάποια στιγμή η Φέη, μου λέει, τι έκανες το βράδυ, βρε, Νεκταρία. Της λέω, άσε μωρέ, Φέη, και μαγειροτσικάλιαζα όλο το βράδυ. Ξένες λέξεις. Ναι, είχε γίνει εκεί χαμός. Δεθήκαμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που μου περιγράφεις τώρα, ναι, έτσι, για έναν άνθρωπο της τηλεόρασης που τον έχουμε με έναν άλλο τρόπο στο μυαλό μας. Εντάξει, βέβαια η Φέη Σκορδά είναι ένα από τα πρόσωπα που είναι πολύ αγαπητά, δεν έχει δημιουργήσει θέματα, είναι πραγματικά πολύ συμπαθής και είναι και διαχρονικά συμπαθής, ρε παιδί μου. Σου αποπνέει μια πολύ ανθρώπινη έκφραση. Είναι αυτό ακριβώς που φαίνεται. Ναι, είναι, ναι, αυτό ακριβώς που φαίνεται. Μπράβο της. Είναι πολύ ωραίο αυτό να μας το επιβεβαιώνεις και εσύ. Και πραγματικά μετά το ένα έφερε το άλλο. Και από άλλα κανάλια και από άλλες επαφές. Φέτος και τώρα είμαι νιώθεις στο Μέγκα με την Ελεονόρα και είμαι και στην εκπομπή στην ΕΡΤ στο Μαμάδες. Νομίζω ότι έχεις κάνει και εσύ συνέντευξη, ναι, σε αυτήν την εκπομπή. Ναι, με τη Ζωή την Κρενάκη, ναι, βέβαια. Ναι. Έχουμε κάνει πράγματα. Έχουμε κάνει ήδη αρκετές εκπομπές, δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Τι ωραία. Άρα πήγαινε, έρχεσαι στην Αθήνα. Ναι, είμαι κάθε δεύτερη εβδομάδα, κάνω τα γυρίσματά μου και τα μαγνητοσκοπημένα και τα live και επιστρέφω. Πώς νιώθεις? Κοίταξε, νιώθω πάρα πολύ καλά που βγαίνω πάνω και εκπροσωπώ την Κρήτη, που το βιώνουν όλοι έτσι, που θέλουν να έρθουν στο νησί μας, που γεύονται όλα αυτά που φτιάχνω. Και για μένα είναι πολύ μοναδικό, μου αρέσει πάρα πολύ.
Βέβαια, δεν θέλω να αφήσω με τίποτα την Κρήτη, γιατί γίνανε και κάποιες προτάσεις, ναι. Αλλά θεωρώ ότι εγώ εκπροσωπώ την επαρχία και θεωρώ ότι θα ήταν ανέντιμο από πλευράς μου να λέω ότι είμαι μια παραδοσιακή μαγείρισα και να μένω στην Αθήνα. Δηλαδή, πρέπει αυτό που εκπροσωπείς να είναι όλος ο τρόπος ζωής σου. Προφανώς και έχεις άλλα ερεθίσματα όταν είσαι εδώ. Ναι, βέβαια. Πραγματικά ενδυναμώνεις όλο αυτό που είσαι, είσαι στη ρίζα σου. Θεωρώ ότι η Κρήτη έχουμε πολλούς επαγγελματίες. Δηλαδή, το κουβέντιαζα και πριν εδώ πέρα και στο μακιγιάζ και αυτά, ότι σε πολλά πράγματα θεωρώ ότι είμαστε πολύ μπροστά και από την Αθήνα. Και μπορούμε εδώ πέρα να κάνουμε πράγματα. Ακόμα και η εκπομπή σου αυτή τη στιγμή που κάνεις, θεωρώ ότι είναι μοναδική στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Κρήτη και η επαρχία, αλλά ιδιαίτερα η Κρήτη που είναι ένα μεγάλο νησί, έχει πολλά πράγματα να δώσει σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε στην πρωτεύουσα για να κάνουμε πράγματα. Έχεις δίκιο, αυτό που λέγαμε και πριν, ας πούμε και με τους ειδικούς, πόσο σημαντικοί επιστήμονες υπάρχουν στον τόπο μας, βέβαια, που μπορούμε να συμβουλευτούμε. Και μάλιστα, ναι, αυτό που λέγαμε, η εκπομπή σου για μένα θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλούς γονείς, πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλές οικογένειες. Που αυτό δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Σόπα, να μιλήσουμε για σένα τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κινήσω με αυτά τα πράγματα. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή, εμένα μου αρέσει να καλώ ανθρώπους που θα μας πούν αυτό που σου έλεγα πριν, με το παράδειγμά τους αυτή την αλλαγή, πώς μπορούμε να φέρουμε τη ζωή μας εκεί που θέλουμε, που φαντάζομαι, Νεκταρία μου, χιλιάδες οι δυσκολίες, τα προβλήματα πολλά. Βέβαια. Δεν είναι τίποτα εύκολο, δεν είναι ότι απλά είπες θα κάνω ένα site και την άλλη μέρα έχεις ένα site. Δεν είναι ότι απλά σε πήραν ένα τηλέφωνο από τον Αντένα, από το Μέγκα, από μια εταιρεία παραγωγής και την επόμενη μέρα ήταν όλα τα χαλιά στρωμένα και ντύθηκες, βάφτηκες και βγήκες και μαγείρεψες. Δεν ήταν εύκολα και μάλιστα και από οικονομικής πλευράς δεν ήταν εύκολα, γιατί, εντάξει, είναι κακό να το πω. Καθόλου. Δημόσια, πριν 6 χρόνια εγώ χώρισα, ήμουν εδώ στο Ηράκλειο με τα παιδιά μου, βέβαια. Έχω ένα υπέροχο μπαμπά στα παιδιά μου, πραγματικά. Yeah. Είμαι πολύ τυχερή που είναι αυτός ο μπαμπάς των παιδιών μου. Αλλά υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Αλλά όπως σου είπα και στην αρχή, όταν αγαπάς κάτι, συνωμοτεί το σύμπαν. Δηλαδή, ήρθανε πολλοί άνθρωποι δίπλα μου, όπως η Αγγελικούλα μου που είναι εδώ και κάποιοι άλλοι, που πιστέψανε σε μένα πολύ. Δηλαδή, και το λέω και από οικονομικής πλευράς. Και με στηρίξανε εξ αρχής και τώρα είμαστε μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα που εξελίσσεται, που κάνουμε πράγματα μαζί. Φοβήθηκες για μια στιγμή ή πολλές στιγμές, φοβήθηκες ότι πού πάω. Υπήρξαν οι στιγμές που φοβήθηκα, αλλά νομίζω ότι όταν τη στιγμή που έρχεται το φόβος, που νιώθουμε το φόβο, αυτό το έχω ακούσει στις εκπομπές σου, γι' αυτό το λέω. Διαβασμένη. Είναι η στιγμή που έρχεται η επιτυχία. Να κάνεις την υπέρβαση. Να κάνεις την υπέρβαση. Οπότε ναι, υπήρξαν αυτές τις στιγμές, αλλά το πάλευα γιατί το ήθελα πολύ, αλλά και γιατί με είχαν επιστέψει άνθρωποι που ήθελα να τους βγάλω ως προπρόσωπους. Και τα παιδιά μου και όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Τα παιδιά σου σου λένε, τώρα που είσαι στις Αθήνες, στα κανάλια. Καλά, δεν το έχουν και πολύ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο μικρός μου είναι ο μαγειράκος μου που μαγειρεύει και τρελαίνεται. Πόσο χρονών είναι? Είναι 11 ετών. Αλλά μαγειρεύει από πολύ μικρό, του αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύουμε μαζί. Και live και αυτά. Δοκιμάζεται συνταγές ο ένας του άλλου. Στην καραντίνα τις πιο πολλές φορές μαγειρεύει αυτός. Πολλές φορές. Ναι, υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, αλλά επιμένω σε αυτό και το λέω σε όλους μου όσους μιλάω, ότι όταν έχετε όρεξη για κάτι, όταν αγαπάτε να κάνετε κάτι, θα βρείτε και το χρόνο, θα βρεθούν και κατάλληλοι άνθρωποι, θα ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές, αρκεί να έχεις πάθος σε ό,τι κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πού το βρήκα εγώ αυτό το κορίτσι, πείτε μου, δηλαδή. Και αν σε ένα χιλιοστό έχουν συνδράμει αυτές οι εκπομπές στον τρόπο σκέψης σου, όλο το πιάτο με τις νεράτες είναι δικό μου, θέλω να ξέρεις. Η πληρωμή μου θα είναι αυτή. Κι άλλο θα σου κάνω. Θα μου φτιάξει ρε Νεκταρία. Ναι. Για κάθε εκπομπή που βλέπεις θα μου στέλνεις ένα πακέτο νεράτες και μετά μας βλέπω και τις δύο να μην πω πού θα είναι.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το ότι αναγνωρίζεις. Να αναγνωρίζεις γύρω σου και τους ανθρώπους που θέλουν να σε βοηθήσουν και που σε στηρίζουν. Βέβαια, και δεν τους ξεχνάω ποτέ. Ήρθαν άνθρωποι, κάποιοι μείνανε, κάποιοι φύγανε, κάποιοι, αλλά εννοείται ότι είναι, τους ευγνωμονώ και τους ευγνωμονώ για πάντα στη ζωή μου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις τους ανθρώπους που σε στηρίζουν, γιατί οι ομάδες πάνε μπροστά. Μόνοι μου θα πήγαινα μέχρι ένα σημείο. Οι ομάδες πάνε μπροστά. Και θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Πες μου τώρα, το δικό σου αγαπημένο φαγητό ποιο είναι? Το αγαπημένο μου φαγητό, η χοχλή. Φίλες είμαστε. Και πώς αρέσει να τους τρως? Με κάθε τρόπο. Με κάθε, σε κάθε βεριζιόν. Με χόντρο, με τα πάντα. Σήμερα το φάγα. Αυτό να είναι καλή παιδιά. Ναι. Που μου το έφτιαξε. Θα την πω με τη φορά που τους κρατάω. Εγώ δεν ξέρω τι τους αρέσουν. Στα παιδιά τι τους αρέσει? Κοίταξε, ο γιος μου ο μικρός τρώει τα πάντα, δηλαδή από θαλασσινά, από τα πάντα. Ο μεγάλος είμαστε λίγο μακαρόνι με κοιμά, λίγο μελέτες, λίγο ναι. Πιο κλασικό παιδί τέλος ναι, πάντων. Ναι, πιο. Και οι Αθηναίοι τι τρώνε, τι αρέσει στους Αθηναίους? Θα πάμε στους φυρμάτους Αθηναίους και θα πεις και τι σου ζητάνε και τα παιδιά της παραγωγής γύρω γύρω. Να σου πω κάτι, αγαπάνε τα πάντα, δηλαδή ας πούμε η Φέη λατρεύει να της κάνω οτιδήποτε έχει στάρι. Ναι. Εντάξει, πάντα μαγειρεύω γιατί τα παιδιά που είναι στην παραγωγή είναι όλη μέρα εκεί πέρα. Οπότε όταν κάνω, δεν κάνω μόνο το φαγητό που είναι να παρουσιάζουμε, πάντα κάνω και κάτι άλλο και κάνω και ποσότητα γιατί θέλουν να φάνε, θέλουν να ευχαριστηθούν. Ο μυστικός κώδικας της τηλεόρασης, της μαγειρικής στην τηλεόραση. Η Φέη μου, αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ και της αρέσει ακόμα και τώρα, μου λέει ποτέ έρθεις πάνω, κράτα μου, της αρέσει όταν κάνω αρνάκι με αμπελόφυλλα σε ρολό. Μάλιστα. Ναι, 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 της αρέσει πάρα πολύ. Γενικά τους αρέσει πάρα πολύ η κριτική κουζίνα. Η Κρήτη δεν έχουμε καταλάβει τι θησαυρό έχουμε. Και όχι μόνο η κριτική κουζίνα, αλλά εμείς σαν λαός. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, και εντάξει, εγώ πήγαινα, ας πούμε, και ξέρεις, πάω σαν με τα πεσκές, πάω σαν το Χατζηχρήστο στην Αθήνα. Όπως πρέπει. Οι κότες μου λείπουνε. Σε καλάθι. Η βαλίτσα με τις πιο πολλές φορές έχουν πράγματα παρά ρούχα. Παγιά, παρά ρούχα. Και αυτό, ας πούμε, δεν το έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση αυτό ο Ξένιος Δίας ότι γεννήθηκε εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Μπορεί είμαστε μεγαλωμένοι διαφορετικά. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να πας κάπου και να μην κρατάς κάτι, να μην κρατάς το πεσκέσι σου. Ναι, είμαστε ένας λαός που δοτικός, που χαρούμενος και αυτό η Κρήτη είναι κάτι το μοναδικό. Δεν είναι. Είναι μια φιλοσοφία. Είναι ολόκληρη. Ολιστική εμπειρία που λέμε και σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια, βέβαια. Είναι η σχέση που θα έχεις με τον άνθρωπο, αυτό που θα σου δώσει και το φαγητό που θα φας και αυτό που θα δεις και η ιστορία που υπάρχει από πίσω. Φέτος λοιπόν αποφάσισα στο χωριό μου, στο Καβούσι του νομού Λασιθίου, ένα πανέμορφο Πρέσβυρα χωριό. Πρέσβυρα έχεις γίνει του χωριού, όπου πας Καβούσιες. Να σου πω κάτι, τι γίνεται. Επειδή πολλές φορές ξέρεις όλοι, ο καθένας τον τόπο τον αγαπάει και τον θεωρεί τον καλύτερο. Έτσι είναι. Ναι, τώρα πια, επειδή δεν θέλω να γίνομαι γραφική, λέω σε κάποιους, να σου πω κάτι, το χωριό μου είναι αυτό, αλλά μπες να το γκουγκλάρεις. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Να μην στα λέω εγώ, να το δεις μόνος ναι, σου. Ναι, δηλαδή να μην θα θεωρηθώ και υπερβολική. Ναι, το Καβούσι είναι ένα μοναδικό χωριό, δηλαδή εκεί έχουμε την αρχαιότερη μινωική ελιά στην Ευρώπη. Πρόσφατα εγγενιάστηκε και το πρώτο βοτανικό μονοπάτι. Είναι ένα χωριό με 5 φαράγγια, με μινωικό ναυάγιο. Είναι όλα ένας, τα καλά τα έχει. Ναι, είναι ένας πανέμορφος τόπος. Ιστορία, πολιτισμό, φύση, που η αλήθεια φαγητό. Είναι ότι κι εγώ για πολλά χρόνια δεν τον ξέρεις. Όταν ήρθα εδώ φοιτήτρια, έλεγα θα μείνω στο Ηράκλειο, θα κάνω την πρωτεβουσιάνα. Τώρα όμως, από τότε που έκανα τα παιδιά μου, αναγνώρισα την αξία του χωριού μου. Πώς τα καταλαβαίνω. Και φυσικά τα βήματά μου με ξαναγυρνάνε εκεί, γιατί πάντα γυρνάμε εκεί που αγαπάμε. Έχεις δίκιο. Και εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε, τώρα σου λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, ένας χώρος, ο οποίος θα είναι ένας γαστρονομικός χώρος, θα γίνονται μαθήματα κριτικής κουζίνας. Και θα γίνεται και σε Ελληνές. Φυσικά. Δεν θα είναι εστιατόριο, εδώ θα είναι ανοιχτά συνέχεια, με ραντεβού και αυτά. Τον οποίο φτιάχτηκε με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, πάλι από ανθρώπους που το πίστεψαν. Το τοπίο είναι μοναδικό, είναι σε ένα χώρο που νιώθω και πολύ ευλογημένη που βρέθηκα εκεί, γιατί είναι μέσα στο χώρο η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου.
η οποία σε αυτή την εκκλησία ήμουνα και ταμένη και βαφτίστηκα. Και εδώ και 3 χρόνια υπήρξαν κουβέντες για αυτό το χώρο. Και λες και ο Άγιος Νεκτάριος πραγματικά με περίμενε να έρθω εκεί. Νιώθεις ευλογημένη. Νιώθω ευλογημένη για αυτό το χώρο, πραγματικά. Και πολύ περήφανη, γιατί φτιάχτηκε με πολύ αγάπη. Νεκταρία. Τι ωραία. Βλέπω έτσι. Κάνεις το. Πώς το λέμε εδώ στην Κρήτη, expand. Απλώνεσαι, ρε παιδί μου, κάνεις καινούργια πράγματα. Προχωράς, εξελίσσεσαι. Νομίζω ότι. Έχεις βρει αυτό που κρατάει τη φλόγα σου αναμένη. Γι' αυτό. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος είναι κάτι που έχει κλείσει, που έχει. Είναι αυτό που λέει η ψυχή του, που το αγαπάει. Έτσι. Αρκεί να το αναζητήσει και να κάνει focus, που λέμε εκεί, και να το. Και να μην το φοβηθεί. Και να μην το φοβηθεί, φυσικά. Να μην πάει εκεί στην πεπατημένη. Αυτό σπούδασα, αυτό θα κάνω, αυτή τη δουλειά έκανε η μάνα μου, ο πατέρας μου, εκεί φυσικά, θα ακολουθήσω. Φυσικά, μπορεί να κάνει στο μέλλον και άλλα πράγματα που πραγματικά δεν το έχεις ανακαλύψει. Έτσι. Γιατί όταν είμαστε και στην εφηβεία, στην νιώτη, πολλές φορές πάμε είτε γιατί μας συμβουλεύουν οι γονείς, είτε γιατί λέμε. Ποιο θα έχει πιο πολλά λεφτά, ποιο θα έχει πιο. Αλλά το θέμα είναι να μην το νιώθεις σαν δουλειά. Ξέρεις τι, και ο άλλος ο δρόμος που παίρνουμε, που δεν είναι από εκεί που πάει η καρδιά μας, και αυτός μας δίνει πράγματα. Βέβαια, πάντα. Δηλαδή, γιατί... εσύ, okay, σπούδασες λογιστικά. Ξέρεις, τώρα αυτό είναι ένα εργαλείο για σένα και για τη δουλειά σου. Εννοείται. Έτσι, φυσικά, δεν είναι. Κάπου σου φαίνεται χρήσιμο. Την αγαπώ. Και πάντα να σου πω την αλήθεια, έχω στο μυαλό μου ότι εντάξει, ούτε και να πάει στραβά. Έχω και μία άλλη επιλογή. Ναι, έχω και μία άλλη επιλογή. Τι να πάει στραβά, βρε στην Νεκταρία μου. Εσύ τώρα θα φτάσει στο φεγγάρι σε λίγο. Θα μοιράζουμε νερά τη και στον Άρη. Να σου πω, εντάξει, το αγαπώ πάρα πολύ, σου λέω, και για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντικό που εξελίσσεται. Και θέλω να σου πω ότι τον τελευταίο καιρό, επειδή θέλω να ψάχνουμε και να κάνω πράγματα, κατά τον ίδιο τρόπο που βρήκα όλες αυτές τις παλιές κριτικές συνταγές, κατά τον ίδιο τρόπο έχω αρχίσει να κάνω αναζητήσεις και σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα, δηλαδή, σε όποιο μέρος βρεθώ, θα πάω πάλι στις γιαγιάδες. Δεν σου λέω εγώ στον Άρη. Και έχω αρχίσει και βρίσκω παλιές ξεχασμένες συνταγές και από άλλα μέρη. Και μάλιστα φέτος το καλοκαίρι έχω σκοπό, εκτός από τα σεμινάρια μου και αυτά που θα κάνω, είναι ταξίδια σε διάφορα μέρη για αυτό το σκοπό. Γράφω πάρα πολύ γρήγορα, θέλω να σου πω. Δηλαδή, άμα θες να με πάρεις μαζί, θα γράφω. Τέλεια, θα χαρώ πολύ. Τι χρειάζεται ένα δημοσιογράφο να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Βέβαια. Ήταν, και μάλιστα, ετοιμάζουμε και βιβλίο σε λίγο καιρό. Αυτό οπότε... ήθελα να σου πω, ότι δεν μπορεί να μην βγει ένα βιβλίο με όλα αυτά που έχεις. Έχει γίνει μία πρόταση από πολύ γνωστό οίκο. Απλά... Βουρ. Λέμε, εντάξει, σιγά-σιγά, ένα-ένα, γιατί θεωρώ ότι θέλω να κάνω απλά και ταπεινά βήματα, δηλαδή ένα-ένα, γιατί μπορεί όλα μαζί. Μπορεί να το σχέσαι πάνω απ' όλα. Μην πηγείς το πώς θα το προλάβουμε όλο αυτό, δεν το ζεις, το κάθε ναι, ένα ναι, θέλω, θέλω να ό,τι κάνω να μου δίνει χαρά και ηρεμία, γιατί το πολύ άγχος δεν κάνει καλό και βλέπουμε πολλά. Εδώ έχουμε βρει τι μας κάνει χαρούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Ξέρεις τι σε κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη. Ναι, θέλω αυτό που κάνω μέχρι το σημείο που μου δίνει χαρά. Όχι να με φέρει στο σημείο που θα είναι υποχρέωση ή θα είναι κούραση ή θα είναι άγχος. Πολύ σωστά τα λες. Μία τελευταία ερώτηση. Το όνομα του site, το Κριτικές Γεύσεις, ποιος το σκέφτηκε? Εγώ. Μπράβο. Να σε προσλάβεις. Νομίζω δεν υπήρχε. Απλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε το καινούριο site. Θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα. Ναι. Γιατί όταν πρωτοφτιάχτηκε το site δεν περίμενα όλη αυτή την εξέλιξη. Οπότε ήταν ένα απλό site. Τώρα βλέπουμε την επισκεψιμότητα του κόσμου κάθε μέρα που είναι τεράστια. Θα πάμε σε ένα πιο σύγχρονο, σε ένα πιο καινούριο που θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα είναι μεταφρασμένο φυσικά και σε ξένες γλώσσες, γιατί έχουμε πάρα πολύ κοινό το από το εξωτερικό. Αυτό. Γιατί έχω κάνει εκπομπές και στο εξωτερικό, στο Ισραήλ. Έχω κάνει ήδη 4 εκπομπές και υπάρχουν και διάφορες άλλες προτάσεις. Οπότε βλέπω ότι υπάρχει. Και σε κόσμο έξω, ναι, το οποίο εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου καθόλου τσάκι στα αγγλικά. Δηλαδή, και μέσα στην αρχή, όταν ξεκίνησε το site, έλεγα άντε να πιάσουμε εδώ την Κρήτη. Αλλά τελικά, ναι. Άλλα ήταν τα σχέδια. Θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο.
Τι να σου πω, τι να σου ευχηθώ, να είσαι συνειδητής, υγεία πάνω από όλα, σε όλα τα επίπεδα και να ευχαριστιέσαι κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να βρεθεί η τεχνολογία, ώστε όταν μπαίνουμε σε ένα site να μην βλέπουμε, μόνο που να μυρίζουμε και όλες αυτό που μας προτείνουν οι σεφ. Γιατί είμαστε στο φάτε μάτια ψάρια. Εσύ, εμείς είμαστε και κοντά, οπότε ό,τι θες θα μου... Έτσι. Όταν θα κάνετε τα γευσηγνωστικά αυτά και χρειάζεται μια δεύτερη γνώμη... Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε όλοι από εδώ πέρα, ούτε στο Καβούσι. Να σας ξεναγήσω και στο χωριό, να φάμε, να πιούμε, να μαγειρέψουμε παρέα, να περάσουμε ωραία. Το σημείωσα αυτό που είπες να ξέρεις. Και ειδικά εσύ που κάνεις και αθλητικά που σε βλέπω εκεί και... Θα πάω να κατέβω 2-3 φαράκια και μετά πάω, θα πάω να... Θα πας βέβαια μόνη σου, θα σου δείξω που είναι. Θα πας εσύ να μαγείρευ, να γυρίσω εγώ. Ναι, να τα βρεις έτοιμα. Να... Θα έρθεις μαζί μου στο φαράκι, κυρία μου, να κάνεις την κατάβαση και μετά θα έρθω εγώ μαζί σου στην κουζίνα να κάνω το άλλο που δεν το έχω πολύ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και οι δύο την ίδια μέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ και μεγάλη μου τιμή που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί σε παρακολουθώ τόσο καιρό και για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Αμοιβαία τα αισθήματα, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ, Νεκταρία μου. Πάμε σε διαφημίσεις και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.